Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο καιρό πρώτη μασία και πιστεύω μας βοήθησαν αρκετά αυτό το γεγονός, γιατί είχαμε τον χρόνο να έρθουμε μαζί ως ομάδα, γιατί έχουμε αρκετές κοπέλες που δεν αγωνίζονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Σίγουρα είμαστε αρκετά ενθουσιασμένες επειδή το τουρνουά μετά από πολύ καιρό είναι στην Κύπρο και θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στη χώρα μας και να την εκπροσωπήσουμε, που είναι μεγάλη τιμή. Και περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει το τουρνουά. Σίγουρα θα είναι δύσκολα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι με Κόσοβο θα είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, γιατί πρέπει να νικήσουμε για να περάσουμε στην επόμενη φάση για να παίξουμε στους ημιτελικούς. Σίγουρα και το Λουξεμβούργο είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι σχεδόν η ίδια ομάδα με τα τελευταία χρόνια που παίζουμε εναντίον. Εντάξει, θα δώσουμε εννοείται τον καλύτερο μας σε αυτό και θα προσπαθήσουμε για δύο νίκες στον όμιλο για να μας φέρουν σε ευνοϊκή θέση στην επόμενη φάση. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο να μην μπορεί ο κόσμος να έρθει να μας υποστηρίξει. Αλλά εντάξει, η κατάσταση μας αναγκάζει να μείνουμε σπίτι. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι να υποστηρίξουν την εθνική ομάδα και μένοντας σπίτι, δηλαδή να δουν το βίντεο, το παιχνίδι μας online. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν την εθνική, νομίζω δεν έχει σχέση να θα είναι στο γήπεδο ή όχι.